θύμωσε ο Ερντογάν, λέει, λένε κάποιοι, διότι δεν είχε πρωτόκολλο η επίσκεψη μέτρων ασφαλείας στη Γλασκόβη και επέστρεψε στην Τουρκία. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, τέλος πάντων. Και πάνω που ετοιμαζόμουν σήμερα αρχικώς να μιλήσουμε για αυτές τις εξελίξεις, διότι είδα και μια συνέντευξη, πέρασε στον Τούκου η συνέντευξη, του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται διαβάζει πολύ μαζί, δεν εξηγείται αλλιώς, όχι μόνο το Ελιαμέπ και ο Τούρκος πρεσβευτής. Τσουπ, ο Μάζης λέει κάτι άλλο. Να επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία των Πρεσπών και ξαναφέρνω στην επιφάνεια την αρχική μου πρόταση περί κέντρο-βαλκανικής δημοκρατίας, τώρα που τρέχουν οι εξελίξεις στους βόρειους γείτονες μετά τη σύξυλη παρέτηση ΖΑΕΦ. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πού κολλάει τώρα αυτή η πρόταση, μπορεί να γίνει αυτό, θα σας πει κάποιος. Στο Θεός και μπορεί. Καταρχάς είμαστε βέβαιοι, να πούμε καταρχάς τα σενάρια τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν την παρέτηση ΖΑΕΦ από την Πρωθυπουργία αλλά και από την Προεδρία του κόμματος, του Σοσιαλδημοκρατικού, του οποίου ηγείτο. Η πλειοψηφία του ήταν οι δύο έδρες στην Βουλή των Σκοπίων με 120 βουλευτές και τους 62. Mm-hmm. Είχε μαζέψει εκεί με τους Αλβανούς, με το ένα με το άλλο, είχε μαζέψει. Με παρανομίες, με οι πέντε υποδίκους του Δημηρό, με. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να γίνουν τα εξής. Πρώτον, να εκλεγεί ένας άλλος πρωθυπουργός, γιατί έχει ακόμα 2,5 χρόνια. Μετά να τεθεί υπό την κρίση της Βουλής, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Το βέβαιο είναι ότι η δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί δεν θα του δώσει αυτόν τον ψήφο εμπιστοσύνης. Συνεπώς θα έχουμε πρόορες εκλογές. Αυτές οι πρόορες εκλογές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα πάνε γύρω στον επόμενο μήνα, 1,5, εάν επικρατήσει αυτό το σενάριο, θα αναδείξουν τις υπερεθνικιστικές δυνάμεις του Δημηρό και τις δυνάμεις γαλαξίες οι οποίες υπάρχουν στο ίδιο αυτό σκεπτικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Δημηρό διά του Προέδρου Μποριτσόφσκι θα κοιτάξει να θέσει ένα αμφιβόλο πρώτο αυτό τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι τη θεωρεί πρωτοτική. Σε αυτή την περίπτωση να είστε βέβαιος ότι θα συμβάλλει και η Βουλγαρία. Είναι βέβαιο. Και βεβαίως με όλες τις δυνάμεις για να την πωλήσει ως εξυπηρέτηση προς την Ρωσία θα συμβάλλει και η Τουρκία. Άλλωστε πριν 2 μήνες περίπου απεδείχθη άλλη μία κενότης και κουφότης της συμφωνίας των Πρεσπών περί υπερασπίσεως αμυντικής των Σκοπίων από την Ελλάδα, διότι τα Σκόπια και ο κύριος Ζάεφ ο ίδιος υπέγραψαν πενταμερή αμυντική συμφωνία με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με τα Σκόπια. Αυτό λοιπόν τι μας δίνει το δικαίωμα? Μας δίνει το δικαίωμα με την πρώτη κουβέντα της νέας κυβερνήσεως, της υπερεθνικιστικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να θέσει, πατώντας ειδικά στην συνοδευτική επιστολή η οποία συνοδεύει την συμφωνία των Πρεσπών και για την οποία είχε λειτουργήσει θετικότατα τότε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, βάζοντας μέσα ρητός ότι το nationality δεν σημαίνει εθνικότητα αλλά σημαίνει υπηκότητα. Επειδή λοιπόν η δεξιά, η υπερδεξιά στα Σκόπια αυτό δεν το δέχεται, άλλωστε το είδαμε και ο κύριος Ζάεφ όταν ανακοίνωσε την παρέτησή του μίλησε για Μακεδονία σχέτο, ούτε ο ίδιος χρησιμοποίησε το Βόρεια, και αμέσως μετά στην θριαμβευτική απάντηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως ο πρόεδρος του Δημηρό χρησιμοποίησε και αυτός το όνομα Μακεδονία σχέτο χωρίς να βάλει μπροστά το Βόρεια. Άρα εδώ έχουμε βασικές κυρώσεις, βασικές παραβάσεις μάλλον της συμφωνίας των Πρεσπών.
Πάνω εκεί η ελληνική κυβέρνηση ανετότατα μπορεί να θέσει θέμα επαναπροσδιορισμού εξ αρχής της συμφωνίας των Πρεσπών. Εξ αρχής. Και να βάλει όλα αυτά τα οποία και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε τονίσει, γράψει και δημοσιεύσει στο τραπέζι, ούτως ώστε η συμφωνία αυτή πραγματικά να συμβάλλει στην φιλία. Διότι όπως βλέπετε, όταν μία συμφωνία στηρίζεται σε γυάλινα πόδια, σε υποδίκους, σε χρηματισμούς, όπως είπε ο κύριος Καμένος, έτσι, σε εξαγορές, όπως είπε ο κύριος Καμένος, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Το ψέμα έχει κοντά πόδια, κύριε Σαχίνη. Κύριε Μαζί, οφείλω να σας ρωτήσω, είναι γνωστό, όταν είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση, εσείς είχατε καταθέσει μέχρι και την ονομασία την προτινόμενη Κέντρο Βαλκανική Δημοκρατία και είχατε εξηγήσει τους λόγους. Οφείλω όμως να σας ρωτήσω, αυτή είναι η μία πλευρά, θα σας έλεγε κανείς, των γεγονότων. Η άλλη πλευρά είναι οι λεγόμενοι σύμμαχοι, Γερμανοί, Αμερικανοί και όχι μόνο, που έχουν τα δικά τους συμφέροντα στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα λειτουργήσει αυτό που λέτε έτσι, ή θα λειτουργήσει ιδίως προς την Ελλάδα, κυρώστε και τα εναπομείναντα μνημόνια προκειμένου να μην διαλυθεί στο εσωτερικό το μικρό αυτό κράτος βόρειά σας για να προχωρήσουμε. Και πιστεύετε ότι θα αφήσουν τις εξελίξεις να τις αποτυπώσει το εθνικιστικό ΒΜΡΟ και τα συμφέροντα Τουρκίας προς Ρωσία ή θα πατήσουν πόδι? Εγώ πιστεύω το εξής, ότι οι Αμερικανοί, εάν δεν επιέζονται από τους Γερμανούς, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την υπόθεση των Σκοπίων παρά μόνο ένα. Να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αυτό, με οποιοδήποτε ονομασία και να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, καλύπτει τις απαιτήσεις των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί τι θέλουν? Integration στα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Αυτό θέλουν. Και θα το έχουν. Και μάλιστα μπορούν να το έχουν με ένα όνομα το οποίο θα αποτελεί και τιμή για το ΝΑΤΟ. Ότι ελέγχει δηλαδή τα κεντρικά Βαλκάνια. Κέντρο Βαλκανική Δημοκρατία. Μην ξεχνάτε δε ότι αυτό το όνομα φαίνεται ότι είχε αρέσει η πρότασή μου στον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν ακόμα κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη, και τη βραδιά της κύρωσης, όταν δέχθηκε την ανάλογη ερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, απήντησε ότι το όνομα το οποίο προτείνει είναι Κεντροβαλκανική Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν έχει, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι ανακόλουθος, ίσα ίσα. Θα έχει πει ένα όνομα, το οποίο μάλιστα το είπε και μέσω Βουλής και το είπε σαν πρόταση, δεν θα κάνει πίσω από τη θέση του, ίσα ίσα θα στηρίξει τη θέση του και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει και το έθνος αλλά και το κόμμα του. Αν παρόλα αυτά η όποια νέα κατάσταση... Η κυρία, συγγνώμη, ναι, ναι. Όσο δε για τη Γερμανία, μα η κυρία Μέρκελ δεν είναι πλέον αυτή η οποία θα ρυθμίζει τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες πλέον εμπλέκονται στην νέα αμερικανική και στην νέα γερμανική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν είναι πεδίο δόξης λαμπρών για την ελληνική διπλωματία. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Κύριε Μαζί, αν ναι. Παρόλα αυτά, γιατί από ό,τι κατάλαβα εσείς λέτε να είναι σε ετοιμότητα η ελληνική πλευρά και μόλις αν επικρατήσουν τα ακραία σενάρια και αρχίσουν οι τσιριτσάντζουλες, να το πω λαϊκά, στην ουσία να καταγγείλεις αυτή τη συμφωνία, να πεις ότι την έχετε αναιρέσει στην πράξη. Οπότε Έχουν αρχίσει ήδη οι τσιριτσάντζουλες. Ωραία. Εγώ ρωτώ όμως, αν αυτό δεν συμβεί για λόγους τακτικισμού της άλλης πλευράς και έρθει η πίεση στη δική μας πλευρά, κυρώστε τα εναπομείναντα μνημόνια και κυρωθούν, τότε τι θα πείτε? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι είναι μια παράνομη συμφωνία, την οποία εμείς οφείλουμε πάση θυσία να ζητήσουμε την αναθεώρησή. Σαφές. Θέλω να προχωρήσω στο επόμενο. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η συνέντευξη του Τούρκου πρεσβευτή, ο οποίος μάλλον σας διαβάζει. Ο οποίος... Αυτό είναι βέβαιο. Δεν... Μάλιστα. Προφανώς δεν είναι. Έχω δει και τις συνεντεύξεις μου να υποτιτλίζονται τουρκικά και να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σας είπε ο Τούρκος πρέσβης και σε εσάς, αμέσως πλήρης σαφώς, ότι όποια συζήτηση των ελληνοτουρκικών και τα κρίσιμα, τα επίδικα, δεν μπορεί να γίνει στη βάση της Άγκλος 3. Αυτή για την οποία εσείς επιμένετε, εσείς είστε από αυτούς που λένε ότι πρέπει να πάμε στο Αμβούργο, παιδιά. Αφήστε τη Χάγη. Πώς το βλέπετε αυτό που απαντά ο Τούρκος πρεσβευτής?
ότι τους έχω πατήσει τον γκάλο στο ευαίσθητο σημείο τους. Αυτό. Άρα και, για εσάς η Χάγη είναι λάθος. Σαφώς είναι λάθος. Ούτε η αναφορά γιατί... περί θαλάσσιων ζωνών είναι σωστή γενικώς λέτε. Σαφέστατα και δεν είναι, γιατί περιλαμβάνει η αγιαλίτιδα ζώνη, η οποία είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα των παρακτήων χωρών. Δεν συζητάμε για μονομερός ασκούμενα δικαιώματα. Μάλιστα. Αλίμονο. Θέλω να... Εδώ λοιπόν ναι. βλέπετε και μάλιστα ο Τούρκος πρέσβης τι άλλο κάνει. Αναφέρεται στις συμφωνίες που κάναμε με την Ιταλία, σε δύο σημεία αναφέρεται για αυτήν. Πρώτον, στο δικαίωμα που παραχωρήσαμε αλληλείας από τα 6 ναυτικά μίλια μέχρι τα 12, και το πάει αλλού, το πάει στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Μάλιστα. Λέγοντας ότι τι ωραία βλέπετε, τι ωραία που τα κάνετε με την Ιταλία. Mm-hmm. Ελάτε να τα κάνουμε έτσι και μαζί. Και στο δεύτερο σημείο που αναφέρεται στην Ιταλία, αλλά και στην Αίγυπτο, είναι στο σημείο ότι αποδεχθήκαμε μειωμένες επίρρειες και στην περίπτωση ορισμού θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και στην περίπτωση μερικής οριοθετήσεως ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Μου επιτρέπετε, λέει για την ακρίβεια στη συνέντευξή του αυτή που είναι αποκαλυπτική. Όσον αφορά τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, λέει ο Τούρκος πρεσβευτής, μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι βλέπουμε πως η Ελλάδα τελικά εγκατέλειψε τα δόγματα δεκαετιών στα οποία επέμενε σε θέματα οριοθέτησης. Αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας και η πρακτική προσέγγιση που τη συνοδεύει θα μπορούσαν πράγματι να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας δίκαιης διευθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Τι άλλο θέλετε, τι χρειά να έχουμε μαρτύρων. Σου λέει, έχετε δημιουργήσει δύο νομικά προηγούμενα με την Ιταλία και με τη μερική οριοθέτηση της Αιγύπτου. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα νομικά προηγούμενα να μην ισχύσουν και στην περίπτωση των διευθετήσεων μεταξύ μας. Άλλωστε, ο Έλλην Πρωθυπουργός πάντα μιλάει για διμερείς διαφορές στον πληθυντικό. Ακολουθώντας ουσιαστικά την άποψη του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος ευθέως στην περίπτωση του συμπεράσματος του Ελσίνκη μιλάει για διαφορές. Έτσι δεν είναι? Άρα εδώ και λέτε... βεβαίως στην περίπτωση του κοινού ανακοινοθέντος της Μαδρίτης μιλάει για ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άρα εσείς λέτε ότι από εδώ και κάτω χρειάζεται εξαιρετική προσοχή στη χρήση της ορολογίας αυτής καθ' αυτής, διότι δημιουργεί κάποια προηγούμενα όταν είναι από επίσημα χείλη. Μα σαφώς. Σαφώς οι λέξεις, ειδικά στην νομική ορολογία, είναι η ουσία. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μάζη μου, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με αυτά που πράττει η Τουρκία. Ο Ερντογάν είδε, το Biden γύρισε πίσω, στην Κυπριακή ΑΟΣ συνεχίζεται αυτό το πανηγυράκι και η παρενόχληση του Νότικαλ Τζέο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Καταρχάς βλέπετε ότι το Νότικαλ Τζέο συνεχίζει. Δεν ξέρω αν σήμερα που μιλάμε συνεχίζει. Συνεχίζει για την ώρα. Μέχρι χθες συνέχιζε. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει μέχρι αυτή την ώρα. Μέχρι αυτή. Μπράβο. Αυτό όμως είναι απόρρια μιας απολύτως αποτυχημένης για τον κύριο Ερντογάν συνάντησης με τον κύριο Μπάιντεν. Διότι όπως είδατε από το ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε και χθες σε έγκριτες εφημερίδες των Αθηνών, ο κύριος Μπάιντεν ήταν σαφής σε ό,τι αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περίπτωση του Οσμάν Καβαλά. Και είπε, εγώ είμαι αυτός. Εγώ αυτά πιστεύω. Είχα πει, αν θυμάστε, πριν να μαθευτούν τα αποτελέσματα, ότι ο κύριος Μπάιντεν θα επιμείνει στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως πολύ καλά είχαν γράψει από το State Department οι άνθρωποι του, όταν είπαν ότι βεβαίως και δεν διαφωνούμε με την μη παρέμβαση των άλλων κρατών στα εσωτερικά τρίτης χώρας, αλλά επιμένουμε στην προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, και αυτό είναι άλλης τάξης θέμα. Εδώ βιαστήκανε κάποιοι να πούνε ότι ο Ερντογάν νίκησε. Όχι κύριε, δεν νίκησε. Εδάριαν ηλαιός. Διότι κινώντας το νήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία, όπως αυτή είναι σήμερα και όπως το πολιτικό της σύστημα και το διοικητικό της σύστημα και το νομικό της σύστημα λειτουργεί σήμερα, καταραίει ολόκληρο το τουρκικό οικοδόμημα.
Και αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Ερντογάν και καταλαβαίνει πολύ καλά την επιμονή του κύριου Μπάιντεν. Από εκεί και πέρα, στα F-16, τι είπε, θα κάνουμε μια καλή συζήτηση, είπε ο κύριος Μπάιντεν. Ναι, βεβαίως, καλές συζητήσεις υπάρχουν. Καλές προθέσεις υπάρχουν. Τα F-16 δεν βλέπω. Ναι. Τρίτον, δεν έκαναν πίσω σε καμία περίπτωση στο θέμα των S-400. Και όλο το ρεπορτάζ εκείνων οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο κύριος Ερντογάν ενίκησε, ήταν, λέει, ο στρατιωτικός χαιρετισμός που έκανε ο κύριος Μπάιντεν στον κύριο Ερντογάν. Αν είναι δυνατόν και αν είμαστε σοβαροί. Θέλω να μου πείτε, όμως την ίδια ώρα η Τουρκία εισβάλλει στη Συρία, κύριε Μάζη. Αυτό λέει κάτι. Η Τουρκία είναι πάλι. Εισβάλλει στη Συρία εκ νέου, με νέες δυνάμεις. Ναι, κοιτάξτε, μωραίνει κύριος, το έχω πει. Πρώτα-πρώτα έχει δαρίαν ηλαιός στο Ιτλίμπ από τους Ρώσους. Έχει δαρίαν ηλαιός στη Ροζάβα από τους Ρώσους. Φυσικά πάντα οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τον Συριακό στρατό, έτσι. Αλλά ο Συριακός στρατός, ως γνωστόν, δεν έχει ούτε Σουχόι ούτε ΜΙΚ. Αυτά είναι ρωσικά αεροσκάφη, όπως και τα επιθετικά του ελικόπτερα. Είναι και αυτά με την άδεια της Μόσχας. Οι Ρώσοι έχουν ξεκαθαρίσει στη Συρία τη θέση τους στον κύριο Ερντογάν. Και θυμηθείτε ότι στη συνάντηση του Σότσι ο κύριος Ερντογάν βγήκε από μέσα μετά από 2,5 ώρες συζήτηση, βγήκε από μέσα με τα μούτρα κατεβασμένα και με έλλειψη κοινού ανακοινοθέντος. Όταν δεν υπάρχει έστω ένα απλό ανακοινοθέν κοινό, το οποίο να λέει ότι έγιναν εισαγωγικά ειλικρινείς συζητήσεις, που και αυτό είναι πολύ δυσμενές, αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτό, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε, γιατί διέρευσαν αρκετά από αυτά τα οποία συζήτησαν, καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ερντογάν εδάρει και από τη Μόσχα. Και εδάρει και για τη στάση της στη Συρία και εδάρει και για τη στάση της στη Λιβύη, όπου η Μόσχα είναι τελείως κάθετη στην αποχώρηση και των Τούρκων αξιωματικών και στρατιωτών και των τζιχαντιστών οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Τουρκία. Τελευταίο... Αυτά όλα πρέπει επιτέλους εδώ στην Ελλάδα να αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε και να πάψουμε αυτήν την κατευναστική στάση. Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τους πολίτες όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά τα επίσημα θεσμικά συστήματα πολιτικούς, αυτούς αφορά τα περί κατευνασμού. Βεβαίως. Και φαντάζομαι ούτε αναφέρεστε σε συναδέλφους σας οι οποίοι επιχειρηματολογούν πανεπιστημιακοί για τα δίκαια της Τουρκίας. Στην πανεπιστημιακή κοινότητα ο κάθε συνάδελφος μπορεί να έχει τις απόψεις του και οφείλει να τις έχει. Το θέμα είναι πόσο οι απόψεις του αυτές είναι επιστημονικές ή δεν είναι, πόσο στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο ή δεν στηρίζονται, και επιπλέον πόσο βοηθούν το έθνος και πόσο το ζημιώνουν. Αυτό είναι το τελευταίο το οποίο βάζω, ενώ στην ψυχή μου μέσα, την οποία στραγγίζω, προσέξτε το αυτό, όταν μιλώ για διεθνή θέματα, βρίσκεται πρώτο. Αλλά εγώ το βάζω τελευταίο. Όταν λοιπόν στον επιστημονικό διάλογο δεν αντέχουν αυτά τα επιχειρήματα, από εκεί και πέρα ο καθένας βεβαίως στην κοινότητα των επιστημόνων έχει δικαίωμα να λέει τις απόψεις του. Κύριε Μάζη, θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Σπύρου, του ακροατή, ακούγοντάς σας. Θέλω να μου πει ο κύριος Μάζης αν εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα διαμελισμού εξαιτίας της αποσταθεροποίησης στο βόρειο γείτονα και αν ναι, τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά για τα ελληνικά συμφέροντα. Εάν υπάρχει τι... Κίνδυνος διαμελισμού από την αποσταθεροποίηση στα βόρεια σύνορά μας, στο βόρειο γείτονα. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις ηγεμονικές δυνάμεις της Δύσεως και του ΝΑΤΟ, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουν πάντο δυνατόν ούτως ώστε να μην προκύψει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί απλούστατα η Τουρκία αποτελεί το ένα σκέλος της νοτιοανατολικής πτέρυγης του ΝΑΤΟ, η οποία νοτιοανατολική πτέρυξη απέκτησε όνομα, επώνυμο και θεσμική ισχύ με τα στρατηγικά της κτλ. Τα ειδικά, ακριβώς για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην κάθοδο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παλαιότερα της Σοβιετικής Ενώσεως, στο μεγάλο διεθνές εμπορικό τέρμιναλ που λέγεται Μεσόγειος.
Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, πάρα πολλές φορές ισχύει αυτό που λέμε, αυτό που λέει η διεθνής σοφία, ότι όταν ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία συμπαρασύρει, γιατί υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που εμπλέκονται, δεν είναι μόνο οι ανθρωσαξονικές, από τη στιγμή που συμπαρασύρει αυτή η δυναμική αλυσιδωτή αντίδραση μια εθνότητα η οποία ειδικά στην Τουρκία είναι γύρω στα 22 εκατομμύρια, ομιλώ για τους Κούρδους, έτσι, και βλέπετε ότι ο Ερντογάν παραπονέθηκε στον κύριο Μπάιντεν και βεβαίως και στον κύριο Μακρόν για τη βοήθειά τους προς τους Κούρδους. Στο Ισραήλ, επειδή δεν μίλησε μαζί τους, δεν παραπονέθηκε, γιατί το Ισραήλ στηρίζει την κουρδική εξέγερση από το 1965 και μετά. Έτσι, είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι το γνωρίζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι αν ξεφύγει αυτή η δυναμική, μετά κανένας εξωτερικός σχεδιασμός δεν μπορεί να τις συγκρατήσει. Οι δυνάμεις των λαών και των κοινωνιών είναι πολύ πάνω από ό,τι οι ανθρώπινοι, οι γεωστρατηγικοί νόες σχεδιάζουν. Σαφές. Οπότε δεν το αποκλείω ως ενδεχόμενο. Γιάννης Μάζης, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάζη. Να είστε καλά.